Ξεκινάω όλος παραδόξως αυτό το μακρύ οδηπορικό στις πρέσπες του Μακεδονικού Αγώνα από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Αμιντέ που φέρει το όνομά μου. Η δημιουργία της ήταν όνειρό μου. Όπως όνειρό μου είναι και η περιπλάνηση σε εκείνα τα μέρη και σε εκείνους τους τόπους που είναι τυλιγμένα μέσα στους μύθους δύο προσωπικότητων. Του Ρίστο Κότε, του Καπετάν Κότα και του Παύλου Μελά. Αλλά και αυτή η ιστορία, όπως κάθε ιστορία, είναι τυλιγμένη μέσα σε χουνέρια και πλεκτάνες. Οι δύο αρχάγγελοι της Μακεδονίας είναι αυτοί. Ο Κότας είχε την μεγάλη εικόνα της αυτοκρατορίας. Δεν δέχονταν ότι μπορούσαν άνθρωποι από το ίδιο χωριό, συχνά και από τον ίδιο Μαχαλά, που μιλούσαν την ίδια γλώσσα, την ίδια έθιμα, να χωριστούν σε δύο διαφορετικά έθνη. Δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Ήταν αφοσιωμένος στο γένος. Μελάς είχε καθαρό εθνικό φρόνημα, ενώ ουσιαστικά, ας πούμε, ο Κότας τα πρώτα χρόνια έδρασε ως ένας λίσταρχος της εποχής. Ο Μελάς όμως ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, με χιλιοπλάσια ισχύ, διότι αποτέλεσε το σύμβολο και το έναυσμα της αφυπνίσεως του κράτους των Αθηνών. Κίνος Μανούλα θλίβεται, Κίνος Μανούλα Ο Ρίστο Κότε, Κώστας Χρήστου ελληνιστή, ήταν σλαβόφωνος. Γεννήθηκε το 1863 στη Ρούλια της Πρέσπας, που σήμερα φέρει το όνομά του. Είναι ο θρυλικός πρώτος Έλληνας μακεδονομάχος, που ξεσηκώθηκε εναντίον των Τούρκων πολύ νωρίτερα από το επίσημο ελληνικό κράτος. Ο Κότας ήταν χριστιανός, θεοσεβούμενος, αντιοθωμανός και αντιεξουσιαστής. Προδομένος, απαγωνίστηκε στο μοναστήρι το 1905. Μας χωρίζουν 156 χρόνια από τη γέννηση του καπετάν Κότα σε αυτό εδώ το σπίτι. Ο θησαυροφύλακας αυτού του σπιτιού, η Αλίκη, δίνει το είναι της. Η πολιτεία όμως είναι απούσα. Μικρός όμως, πανέξυπνος, πολύ ευγενικό πρόσωπο, τετραπέρατος και πολύ αγαπητός σε όλους. Όλοι τον συμπαθούσαν, όλοι τον αγαπούσαν και όλοι τον άκουγαν. Όπως και η ομάδα του που τον άκουγε και τους άκουγε και τον άκουγαν. Γιατί δεν έμαθε γράμματα? Δεν είχε καιρό. Είχε άλλες δραστηριότητες να κάνει. Έπρεπε να οργανώσει ομάδες.
καπετάν Κώτας, Κώτα Χρήστο που το λένε οι Βούλγαροι, είναι γεννημένος το 1860 στη Ρούλια, περιοχή Κορεστίων. Είναι βαφτισμένος χριστιανός, σλαβόφωνος. Μπορεί κάποιος που δεν μιλάει λέξη ελληνικά να αισθάνεται μέσα του Έλληνας και να είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει την πατρίδα του? Αισθάνεται ότι είναι από αυτόν τον τόπο και προσπαθεί να τον υπερασπιστεί με κάθε τρόπο. Παντού υπάρχουν διάλεκτοι που δεν γνωρίζουμε και γλώσσες που μιλούνται. Ο Κώτας ήταν χαμηλού αναστήματος, νευρώδης και οστεώδης, φαλακρός, με μικρά φωτεινά μάτια και μακρύ γυριστό μουστάκι. Με τι επαγγέλματα ασχολήθηκε ο Κώτας? Κρεοπόλης, τσαγκάρης, χασάπης, γεώργος, χτίστης, τα πάντα. Και πρόεδρος κοινότητας υπήρξε και κατά μπακάλικο είχε. Τα πάντα έκανε. Είναι, έχουν έναν μήλο, ενδεχομένως κάποια κτήματα και διατελεί και μουχτάρι σε κάποια φάση της ζωής του, που σημαίνει και κοινοτάρχης, κάτι σαν κοινοτάρχης της Ρούλιας. Δεν σπούδασε, δεν πήγε στο σχολείο, δεν έμαθε γράμματα, δεν ήξερε ελληνικά. Αλλά από τα 20 του χρόνια ταξίδεψε. Αμέσως μετά το θάνατο του πατρός του, μόλις υπερβαίνουν το 20ο έτος της ηλικίας του, έχουν την επιθυμία του Μανθάνιν, εταξίδευσε εις την Θράκη, την Κωνσταντινούπολη και ήταν στη Σερβία, όπου και παρέμεινε περισσότερο χρόνο εξετάζων, μελετών και σπουδάζων τα του βίου και του χαρακτήρα των ανθρώπων και των λαών. Τι γλώσσα μιλούσε ο Κώτας? Σλάβικα. Αυτό που μιλάμε και εμείς τώρα, μια παραλλαγή της σλάβικης. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου λέγανε οι δικοί μου, κάνανε μια γλώσσα τότε για να μην τουρκέψουν επί τουρκοκρατίας. Έχει διάφορες λέξεις από διάφορες γλώσσες. Μια παραλλαγή της σλάβικης είναι. Μιλούσε έτσι όπως το λέμε σήμερα τα σλάβο-μακεδόνικα, την τοπική διάλεκτο της περιοχής. Αρβανίτικα. Α, μιλούσε και αρβανίτικα. Και ενδεχομένως και τουρκικά. Ναι. Δεν μιλούσε ελληνικά. Τότε που δεν υπήρχαν σύνορα μεταξύ των κρατών και υπήρχε ελεύθερη διακίνηση μεταξύ των κατοίκων των διαφόρων κρατών, να αποκτήσουν και συνήθειες και ήθη και έθιμα. Κοινά. Κοινά, ακριβώς, ναι. Όταν χαράχτηκαν τα σύνορα, οι Έλληνες που ήταν εδώ και έμαθαν το σλαβικό ιδίωμα από τους Ιουγκοσλάβους που ήταν εδώ και μετήκησαν κατόπιν, το ελληνικό κράτος θέλησε να πραγματοποιήσει την καθαρότητα του ελληνικού έθνους. Και σαν μοναδικό κακό για το ελληνικό κράτος είδε μόνον το σλαβικό ιδίωμα. Και τότε το φρόνημα εκεί ήταν μπερδεμένο, γιατί ήταν πολλά χρόνια η τουρκική κατοχή. Είχαν λίγο μπερδευτεί κάπως. Εν πάση περιπτώσει, οι διάφοροι πληθυσμοί που μετακινούνταν ένδεν και ένδεν. Και είχε δημιουργηθεί ένα είδος μακεδονικής σαλάτας, κατά τη γνωστή έκφραση. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν τότε και οι Βούλγαροι. Ευτυχώς όμως ο Κώτας, πρέπει να πούμε ότι τελικά καταλογίζεται στη ζυγαριά από την πλευρά των Ελλήνων. Κάποιοι δεν θέλουν να ξεχάσουν όλη τη διαδρομή, αλλά τι να κάνουμε. Ο άνθρωπος δεν είναι κάτι κρυστάλλινο. Ο Κώτας απέδειξε με μία λέξη ότι είναι Έλληνας. Όταν το κρέμασαν το Κώτα, είπε «Να ζήσει η Γκέρτσια», να ζήσει η Ελλάδα. Που σημαίνει ότι η ελληνική συνείδηση είχε. Αν λέγαμε στον Κώτα, ας πούμε, έτσι όπως το έχετε συλλάβει, όπως τον έχετε συλλάβει σαν προσωπικότητα, να μας πει τι είναι, όπως εμείς λέμε σήμερα, είμαι Έλληνας, όπως άλλος λέει, είμαι Γάλλος. Τι θα μας έλεγε ο Κώτας τότε τι είναι? Εκείνο που με βεβαιότητα θα απαντούσα δεν θα είναι
κάποια επιλογή ενός εθνοτισμού Έλληνας, Μακεδόνας, Αρβανίτης, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα έλεγε χριστιανός. Ήταν ο πρώτος κάτοικος του χωριού που αρνήθηκε να προσφέρει στην επιμελητία που ζητούσε τα λίτρα, ας πούμε, τους φόρους. Υπέστη δημόσιο ραβδισμό. Τον ενδιαφέρει η κοινωνική δικαιοσύνη των μικρών κοινοτήτων των Κορεστίων, κυρίως της κοινότητάς του, αλλά και των όμορων κοινοτήτων. Γι' αυτό και φαίνεται συχνά πυκνά να έρχεται σε αντιπαράθεση με αγάδες και με ανθρώπους που διαχειρίζονται την Οθωμανική εξουσία. Ο Κώτας ήταν ο αγνός. Ο αγνός, όπου από αντίδραση στην τότε εξουσία βρέθηκε στο βουνό και από εκεί και μετά άρχισε ο προσετερισμός, να το πούμε έτσι, των Βουλγάρων, των εξαρχικών. Ήταν τετραπέρατος, δεν ήταν αυτός που, ας το πούμε σε εισαγωγικά, σκότωνε για το παραμικρό, απλώς όμως κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στα χωριά, ανάμεσα πάλι στις δύο εκκλησίες, τους πατριαρχικούς και τους εξαρχικούς. Ο μακεδονικός αγώνας δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Ήταν ένας αγώνας εναντίον δύο μεγάλων αντιπάλων, των Τούρκων αφενός και των Βουλγάρων αφετέρου. Ο Γιώργος Μόδης μας εξηγεί τι ήταν αυτός ο μακεδονικός αγώνας. Ήταν ένας σκληρός, βάρβαρος, ελληνοβουλγαρικός κυρίως πόλεμος, που είχε την ιδιοτυπία να διεξάγεται σε ξένο έδαφος και κάτω από τη μύτη ξένης δυνάμεως. Με τρεις λέξεις μπορούμε να περιγράψουμε έναν φαύλο κύκλο που σχηματίζεται: άγνοια, ταμπού και σύγχυση. Όλος ο κόσμος νομίζει ότι ο μακεδονικός αγώνας είναι Παύλος Μελάς και 1903 με 1908. Δεν είναι έτσι, γιατί ο μακεδονικός αγώνας άρχισε επίσημα το 1870 με την ίδρυση της Εξαρχίας, την απόσκηση δηλαδή από το Πατριαρχείο της Βουλγάρικης Εκκλησίας. Και αρχίζει η πίεση προς τους Σλαβόφωνους κυρίως να προσέλθουν στις Εξαρχικές Εκκλησίες, οι οποίες ήταν κανονικές Ορθόδοξες, αλλά τελούσαν στα Βουλγάρικα. Χωρίστηκαν Εξαρχικοί και Πατριαρχοί. Όσοι ήσαν Εξαρχικοί, οι Τούρκοι τους κατέγραφαν ως Βουλγάρους. Γίνεται το 1878 πόλεμος μεταξύ των δύο αυτοκρατοριών, της Οθωμανικής και της Πασών των Ρωσιών. Νικάει η Ρωσία, φτάνει στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, στον Άγιο Στέφανο, και εκεί υπαγορεύεται η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και δημιουργεί τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτή η συνθήκη ανατρέπεται αργότερα από τη συνθήκη του Βερολίνου, αλλά αυτή η ανατροπή αναγκάζει τους Βουλγάρους να μπουν βιαίως πια στη Μακεδονία, πέραν της ιδρύωσης Εξαρχίας του Πατριαρχείου του Βουλγαρικού, να δημιουργήσουν κομιταζίδικα σώματα και με τον εκφοβισμό και με τα σχολιά και με την πίεση να μεταβάλουν το φρόνημα των Ελλήνων και να καταλάβουν ουσιαστικά Μακεδονία και Θράκη. Εν συνεχεία δημιουργείται το ΕΜΕΟ ή ΒΕΜΕΡΟ και τότε αποφασίζουν και κηρύσουν την εξέγερση του Ήλντεν. 20 Ιουλίου του 1903, με το παλιό ημερολόγιο, εορτή του προφήτου Ηλία. Ήλντεν σημαίνει η μέρα του Ηλία. Και χτυπάνε τρία βλαχόφωνα ακροπύργια του ελληνισμού. Το Κούρσοβο, την Έβεσκα, το χωριό μου, και την Κλεισούρα, το χωριό του πατέρα σου. Είμαστε στο χωριό Ζέλοβο, παλιά ονομασία, σήμερα λέγεται Ανταρκτικό. Το ηρωικό Ζέλοβο ήταν ένα από τα ορμητήρια του καπετάν Κώτα,
Πολλά παλικάρια στρατολογήθηκαν και ήταν κοντά του από αυτό το χωριό και είχε την υποχρέωση ο Κώτας να φυλάει αυτό το χωριό, το Πισοδέρι και όλη την περιοχή από τις επιθέσεις του Τσακαλάροφ και βεβαίως να συνεχίσει τον αγώνα του εναντίον των Τούρκων. Διαβάζω μια επιστολή του Ιώνα Δραγούμη, γραμμένη το Σεπτέμβριο του 1903, που λέει πολλά. Η επιστολή αυτή ουσιαστικά δείχνει και τη στάση του Κώτα απέναντι στο Ίλιντεν. Μια στάση που είναι εξόχως ενδιαφέρουσα και με μεγάλη πολιτική σημασία. Κύριε Πρόξενε, η θέση του Κώτε υπήρξε λίαν δύσκολος πάντοτε, διόκια δεν πρέπει να κριθεί αυστηρός. Είναι φυγόρικος, καταδιωκόμενος υπό των αρχών. Ενώ σε ονείργη μετά το κουμητά του, φανερός εναντίον των καθεστώτων, είχε καλός. Οι δύναμοι των εύρη σωτηρίαν καταφεύγουν κατά τις περιστάσεις προς άλλα συμμορίας. Αφού όμως απεσπάστηκε από το κουμητά του, η θέση του κατέστη χείρον, διότι έκτοτε καταδιώκεται και από το στρατό ως πρώτον και υπό του Τσακαλάροφ και των αυτού συντρόφων, διότι είναι αγκάστη να μένει διαρκώς εντός ορισμένης περιφέρειας, Πισοδέρι, Ζέλοβο, Μπρέσνιτσα, Ρούλια, Δέσφυνα, Τύρνοβο. Να μην επιτρέπει σε αυτό να εισέλθουν ο Τσακαλάροφ και οι συμμαχοί του. Αν δεν είτε ο Κώτες εκεί, τα χωρία της περιφέρειας αυτού θα ήσαν νυν στην διάθεση του Τσακαλάροφ. Στην αρχή, η στόχευσή του ήταν ίδια με τη στόχευση των Βουλγάρων, γιατί έχει προσχωρήσει στην Αιμαίο. Και γιατί κάποιοι άνθρωποι τότε με ελληνικό φρόνημα θέλουν να αποτινάξουν πρώτα τον Οθωμανικό ζυγό και μετά να δουν τι θα γίνει με τη Μακεδονία. Και είναι η περίφημη η φράση του Κώτα που έλεγε «Πρώτα να σκοτώσουμε την Αρκούδα και μετά να μοιράσουμε το τομάρι». Φαίνεται ότι κυριαρχεί στο χώρο των Κορεστίων ως προσωπικότητα που τα βάζει με τους μπέιδες, που τα βάζει με τους ανθρώπους που εισπράττουν τους φόρους και κερδίζει ενδεχομένως λαϊκά ερίσματα. Γι' αυτό και κυριαρχεί. Πώς συμπεριφέρονται στα μέρη αυτά οι Τούρκοι? Πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα, με φόρους και με σκοτωμούς και με αρπαγές και πολλά και διάφορα άσχημα πράγματα. Έχω να σας δείξω κάτω ένα ξύλινο δοχείο που έπαιρνε 10 οκάδες φασόλια καλαμπόκια και έπρεπε να δίνουν φόρο στους Τούρκους. Όσα άτομα έχει η οικογένεια, τόσες φορές έπρεπε στην πλατεία να πάνε να το αδειάσουν φόρο. Τώρα μια μεγάλη οικογένεια, άμα δώσει 5 με 6, 7 παιδιά που είχε να δώσει 5 φορές να του γεμίσει το δοχείο εκείνο, τι θα έμενε για την οικογένεια. Αλλά έπρεπε να το δώσουν υποχρεωτικά. Είναι γνωστό ότι σκοτώνει πάρα αρκετούς Τούρκους. Μπέιδες, οι οποίοι κατατρομοκρατούσαν την περιοχή. Έχει δώσει άπειρες μάχες. Αναγκάστηκαν οι γείτονες να πάνε στην Αθήνα να τους φροντίσουν εκεί πέρα, ας πούμε, η ελληνική εξουσία. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή, οι Βούλγαροι, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι ο Κώτας έχει τεράστιο κύρος και επιβολή στην περιοχή της Μακεδονίας, προσπαθούν πολλές φορές να τον δολοφονήσουν. Ο Μακεδονικός αγώνας είχε πεδίο του όλη τη Μακεδονία με αρκετό βάθος στην παλιά Γιουγκοσλαβία. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η αρχή χειρών αδίκων έκαναν οι Βούλγαροι. Επιχείρησαν να λύσουν με το σπαθί το νέο γόρδιο δεσμό που λεγότανε Μακεδονικό ζήτημα. Τι ήταν αυτό το ζήτημα? Ήταν ένα πραγματικά περίπλοκο ζήτημα. Μια ανάμεικτη σαλάτα είχε ονομαστεί Μασεντόαν. Γλώσσες, γλωσσικά ιδιώματα, θρησκείες, αιρέσεις, πολιτισμοί, λογιόλογιο, προπαγάνδες, βλέψεις, επιρροές διασταυρώνονταν, ανακατεύονταν και μπερδεύονταν. Μεγάλες δυνάμεις και μικρά κράτη είχαν παντού την ουρά τους και ξένες εκκλησίες, τις αποστολές και τα ιδρύματά τους. Η Αιμαίο στην αρχή χρησιμοποίησε αυτή την επίφαση του αγώνα εναντίον των Τούρκων, δήθεν για να απελευθερωθεί η Μακεδονία, ενώ ο βασικός της στόχος ιδιοτελέστατος ήταν να φύγουν οι Τούρκοι, να εκδιωχθούν οι Έλληνες
και να καταληφθεί η Μακεδονία και κυρίως η Θεσσαλονίκη που ήταν το μήλον της Άριδος από τους Βουλγάρους. Αυτό είναι ένα προϊόν όνειρο των Βουλγάρων. Ποιο είναι το στοιχείο, κύριε Ανδρέου, κατά τη γνώμη σας, που κάνει τον Κώτα, ενώ κατά των Τούρκων είναι και ήδη η, ας πούμε, η βουλγαρική πλευρά, να μην πάει μαζί τους αυθορή και παροχρήμα, να έχει κάποια στην αρχή ενδεχομένως συμμετοχή, έως τη στιγμή που παίρνει μια απόφαση και είναι κάποια αυτή η απόφαση, από τι προέρχεται? Με βεβαιότητα τον έχει επηρεάσει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Τον έχει κερδίσει με το μέρος του. Νομίζω ότι η κρίσιμη συνάντηση του Κώτα που τον μεταβάλλει οριστικά είναι το 1901 όταν συναντάται με τον Γερμανό Καραβαγγέλη στην Καστοριά, ο οποίος τότε είναι βασικός μοχλός της εξέγερσης μαζί με τον Ιούνα Δραγούμη στο μοναστήρι. Και από τότε σχεδόν καθαρά αγωνίζεται για τα ελληνικά δίκαια. Άλλο βέβαιο στοιχείο είναι η προσωπική έχθρα που έχει με μια άλλη σημαίνουσα προσωπικότητα που προέρχεται από την περιοχή, με τον Τσίλιο Τσακαλάροφ, που έλκει στην καταγωγή από την Κρυσταλλοπηγή, από το Σμαρδέσι. Αλλά στην ουσία, ενώ συνυπήρξαν σε κάποια φεγγάρια μαζί, στην ουσία καταλήγουν να είναι άσπονδοι εχθροί. Είχε και αυτός πιστέψει αυτό που πίστεψαν πολλοί Έλληνες της περιοχής τότε στα κηρύγματα της ΕΜΕΟ, δηλαδή ότι πολεμάει με τους Τούρκους, ενώ αυτοί ήθελαν να επιβάλλουν την βουλγαρικό καθεστώς. Ο Κώτας δεν έδινε καμιά ιδιοφυΐα, ήταν ένας ηρωικός απλός άνθρωπος. Έτσι. Είναι λογικό, ας πούμε, ότι παρασύρθηκε για κάποια χρόνια και ότι πολέμησε και με τους δύο. Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβε. Ναι. Πάντως κατάλαβε νωρίτερα από ό,τι κατάλαβαν η εξουσία στην Αθήνα. Ο Καραβίτης στα απομνημονεύματά του αναφέρει πως μετά την εξέγερση του Ίλιντεν και πιο συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1903 συνήλθε ένα συνέδριο των καπεταναίων στα Κορέστια, στο οποίο πήρε μέρος και ο Κώτας. Λέει για τον Κώτα: όλοι οι καπεταναίοι συνεφώλησαν πλην του καπετάν Κώτα, ο οποίος πριν τελειώσει ο λόγος του αντιπροσώπου του κομιτάτου έκαμε νεύμα στους οπαδούς του να τον ακολουθήσουν και έφυγε και τέθη αντιμέτωπος του βουλγαρικού κομιτάτου ή το πρώτος Μακεδόν που εξεδήλωσε αυτή την αντίδραση. Τότε το ελληνικό κράτος είδε ότι χάνεται το παιχνίδι, ήρθαν οι διαμαρτυρίες από εδώ παντού και έστειλε 4 αξιωματικούς την Άνοιξη, τον Απρίλιο. Παύλος Μελάς, Κολοκοτρώνης, εγγονός του, Κοντούλης, Αλέξανδρος Κοντούλης και Αναστάσιος Παππούλος. Οι δύο τελευταία έγιναν στρατηγοί. Έρχονται εδώ και ο Παύλος Μελάς ορίζει την επιτροπή του Μακεδονικού Αγώνας. Προς Ιούνα Δραγούμην, προξενείο μοναστηρίου, Ζέλοβον, 21 Μαρτίου 1904. Φίλτατε, είμαι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων. Εξεπληρώθη το όνειρόν μου. Η εργασία μου επιτυγχάνει πληρέστατα με όλα τα απογοητευτικά ομιλία των παλιαθροπάκων. Από τα Αθήνα έλαβα ένα μόνο γράμμα. Τι να γίνονται. Η ανάμνησή των με ενισχύει ακόμη περισσότερο, διότι ξέρω τι παρεμού αναμένουν. Απόψε πηγαίνομαι στην Πρέσπαν. Μετά 2 ημέρες επιστρέφομαι εν Τάφθα και τότε θα χωριστόμενες 2. Η μεν προς Φλόριναν, η δε προς Κάμπον Καστορίας. Σε φιλώ, Παύλο Ζέζας. Αυτό είναι το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδας, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Ευλαβές και σαΐ τάμα των χριστιανών του Ψωδερίου, των ευγενών αυτών κατοίκων, που είναι και ένα λιμέρι θρύλων. Το κεφάλι του αθηνομάρτυρα Παύλου Μελά το έφεραν τα παλικάρια του εδώ, αλλά δεν συνάντηκαν ασφάλεια και το ανέβασαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους στο ναό της Αγίας Παρασκευής, στο Ψωδέρι. Ο Μακεδονομάχος Κώτε Χρήστο, που δεν μιλούσε λέξη ελληνικά, αλλά ήταν κατανίκητα μέσα του Έλληνας και προσέφερε τα πάντα στο μακεδονικό αγώνα, ερχόταν εδώ, έτσι λέει ο θρύλος, κάθε φορά που σκότωνε ένα Τούρκο μπέι από αυτούς τους φοροϊσπράκτορες που τάραζαν τους κατοίκους της περιοχής των Κορεστίων, ζητούσε με τα μέλια από την Παναγιά, έμενε 2 μέρες νηστικός και στη συνέχεια συνέχιζε το έργο του, συνέχιζε τον αγώνα του.
αυτό που υπήρχε πάντα και αυτό που μαθαίναμε και αργήσαμε να καταλάβουμε και να διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα, δεν ξέραμε γιατί μάχονταν ο καθένας ή με τι στόχο μάχονταν ο καθένας. Απλά ξέραμε ότι πολέμησαν και δύο στο Μακεδονικό αγώνα. Τίνος Μανούλα θλίβεται Τίνος Μανούλα κλαίει Τούντου λαϊμά να θλίβεται. Τούντου λαϊμά Τούντου λαϊμά να κλαίει. Θέλω να έρθουμε τώρα στην σχέση του Κώτα με ένα πρόσωπο που θα έλεγα σχεδόν του κλέβει τη δόξα από το λεγόμενο Μακεδονικό αγώνα. Δηλαδή δεν πάω σαν να δω ένα ντέρμπι. Θέλω να δω αυτές τις δύο προσωπικότητες. Αυτές ξεχωρίζουν στο Μακεδονικό αγώνα ή ξεχώρισαν εξαιτίας το πώς θα τις αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί σας. Ο Παύλος Μελάς και ο Ρίστο Κότε. Εντάξει, ο Παύλος Μελάς είναι μάλλον φέρεται να είναι ο αγωνιστής του Μακεδονικού αγώνα. Γνωρίζονται. Πηγαίνει στο σπίτι του Κότα. Γράφει και γράμματα το περιγράφει, ναι. Περιγράφει πάρα πολύ γλαφυρά στην γυναίκα του, την Ναταλία, και εκφράζεται, από όσο φαίνεται από τις επιστολές του, με πολύ θετικό τρόπο για τον Κώτα. Μέχρι εκεί είναι η σχέση τους. Σήμερα εξύπνησε στις 8 π.μ. Μας φέρουν καφέ. Είμαι ενθουσιασμένη με τον Κώταν και ο Κώτας μαζί μας. Ο οδηγός μας Μήτρος του είπε, φαίνεται, ότι έδωκα εις την πτωχήν χείραν του συστεύου μία λίραν και με ευχαριστεί με τα δακρύων. Μπράβο, κύριε Παύλο, δεν ξέρεις τι καλά που έκαμες. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι κοινός. Δεν τον κρίνω μόνο από τα κατορθώματά του, τα οποία είναι θετικά και πραγματικά, αλλά τον κρίνω και από την ευγένεια της ψυχής του, που πολλάκι ως τώρα είχα την ευκαιρία να εκτιμήσω. Και τι κάνει λοιπόν τους Έλληνες να μην θεωρούν ισοϋψείς έναν άνθρωπο που έδωσε πριν από τον Μελά τη ζωή του και έναν άνθρωπο που ήρθε και τον λέγεται αγωνιστή, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει και πολλές αγώνες και πολλές μάχες. Έκανε όμως μια εθελούσια θυσία, θα τη χαρακτηρίζαμε, στην απόλυτη μορφή της. Θεωρώ αδικημένο τον Κώτα. Θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό κανείς, ναι. Αλλά νομίζω ότι η καταγωγή του ενός και η προέλευση του άλλου ορίζουν ενδεχομένως και τα μεταφυγήματα για αυτήν την περίοδο. Ξέρεις ότι ο Κώτας έκανε ένα και μόνο ταξίδι στην Αθήνα? Ότι έκανε ταξίδι, ξέρω. Έχουμε και τη φωτογραφία εκεί πέρα. Γιατί κάτω στη κουζίνα, όταν μπαίνουμε αριστερά, έχει ένα νεροχύτη. Είχε παλιά, εγώ θυμάμαι, αλουμινένιο δοχείο για να πλένουν οι επισκέπτες τα χέρια. Όπως πήγαινε ο Κώτας στην Αθήνα και τον υποδέχονταν στην άκρη να πλύνει τα χέρια, έτσι είχε βάλει αλουμινένιο δοχείο και έχει αποχέτευση από τότε στο κοινό το σημείο κάτω. Και είναι γνωστό τι είπε ο Κωνσταντίνος στον Ιωάννα Δραγούμενο, το παρουσίασε τον Κώτα. Κώτα το 1903 το Μάρτιο. Λέει ο Ιωάννας, μεγαλειότατε, εδώ ο καπεντάνιος ήρθαμε, αλλά επειδή τα ελληνικά του είναι άθλια, λέει ο Ιωάννας, θα κάνω εγώ το διερμηνέα. Και λέει ο Κωνσταντίνος, που δεν ήταν Έλληνας του κάτω-κάτω,
αλλά προς τιμή του, τι γελιότιδες είναι αυτές, Ίωνα. Δηλαδή, οι Μέξιδες, οι Μιαούλιδες, οι Σαχτούριδες, οι Ποτσαρέοι που μιλούσαν αρβανίτικα και ελευθέρω στην Ελλάδα, δεν είναι Έλληνες. Σωστό. Το περιστατικό αυτό είναι και μύθος. Όχι, είναι πραγματικότητα. Αυτό κατεβαίνει, υπάρχουν οι φωτογραφίες. Η φωτογραφία του εξωφύλου είναι από αυτή την κατάβαση στην Αθήνα. Μαζί με τον Διερμηνέα. Ο Διερμηνέας του στα ελληνικά είναι ο Παύλος Κύρου. Α. Έτσι. Ο Κύρου είναι ο Διερμηνέας του στα ελληνικά. Ο Κύρου που αργότερα απεδείχθηκε μοιραίο πρόσωπο. Μοιραίο, ναι. Αλλά... ο οποίος μιλούσε ελληνικά όμως. Ναι. Είμαστε στο χωριό Ζέλοβο, το σημερινό Ανταρκτικό. Εδώ είναι ο δρόμος του Παύλου Κύρου. Ο Παύλος Κύρου, πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Κώτα, λαμπρός οπλαρχηγός, έχει μεγάλη δράση εναντίον των Τούρκων μαζί με τον Κώτα. Αλλά τα χουνάρια της ιστορίας πλέκονται στο Μακεδονικό πολύ επικίνδυνα. Είναι ο άνθρωπος που, πειθαρχώντας το γερμανό καραβαγγέλι, οδήγησε το τουρκικό άγημα στο μέρος στο οποίο ήταν ο Κώτα, στο χωριό του Τυρούλια, για να το συλλάβουν τα τουρκικά αποσπάσματα. Ότι ήταν πανέξυπνος και απέφευγε συνέχεια που τον μπλοκάρανε και πήγαν να το πιάσουνε και μια φορά τον περικύκλωσαν πολύ άσχημα και έφυγε, κάποιος τον ειδοποίησε και έφυγε, έχει ένα κρυφό πέρασμα κάτω, πήγε σε ένα συγγενικό του σπίτι στην νότια πλευρά του χωριού και κάθισε κάτω το φούρνο, γιατί εμείς όλοι έχουμε έξω φούρνο στην αυλή. Μόνο ο Κώτας είχε φούρνο και τουαλέτα στο σπίτι, πολυτέλεια για τότε. Και εμείς που έχουμε έξω φούρνο, είχαμε κάτω από το φούρνο ένα κενό, κρατούσαμε γρουνάκια να τα μεγαλώσουμε να έχουμε το χειμώνα κρέας. Και πήγε, κρύφτηκε κάτω από ένα φούρνο μαζί με το γουρούνι και καθόταν εκεί πολλές ώρες. Ξύπνησε το γουρούνι, ήθελε να φάει, πείνασε. Σηκώθηκε να ψάχνει τροφή, συναντήθηκε με το Κώτα και εκπυρσοκρότησε το όπλο, ακούσανε το μπαμ και έτσι το πιάσανε το Κώτα. Το τέλος του Κώτα κάνει το βιβλίο σας πολύ ιδιαίτερο και ταυτοχρόνως, κατά δική μου γνώμη, το μόνο το οποίο κάνει αυτό που λέει ο Σολωμός. Εθνικών είναι ότι είναι αληθές. Άρα λοιπόν, αν αποδείξουμε ότι είναι αληθές, ότι ο Κώτας προδόθηκε, προσφέρουμε υπηρεσία στη χώρα μας, στο έθνος μας. Κάνατε έρευνα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Και τι προκύπτει από τα στοιχεία? Προκύπτει από τρεις επιστολές του 1904, οι οποίες εγγράφονται από τον πρόξενο μοναστηρίου, τον Καλέργη, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και από σημειώματα του Χιλμή Πασά, που είναι ο διοικητής του Βιλαϊτίου του μοναστηρίου, ότι ο Κώτας στην ουσία παραδίδεται στις τουρκικές αρχές ύστερα από διαταγή του Γερμανού Καραβαγγέλη, με συμμέτοχο σε αυτήν την πράξη τον υπαρχηγό του Κώτα, τον Παύλο Κύρου. Όλο αυτό τεκμέρεται από αυτές τις επιστολές και καταδεικνύει την διαφορά ενδεχομένως των ιδεοδών που σχετίζονται με τα πρόσωπα αφενός του Γερμανού Καραβαγγέλη και αφετέρου με αυτό του Κώτα. Η επιστολή του προξένου, του Έλληνα προξένου στο μοναστήρι Καλέργη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Θεοτόκη στις 17 Ιουλίου του 1904 είναι ένα συντριπτικό ιστορικό ντοκουμέντο. Διαβάζω την επιστολή όπως ακριβώς είναι. Τουρκικό στρατιωτικό απόσπασμα έχω ένας οδηγόν Κολαούζιν,
τον Εξελόβου Παύλων Κύρου, άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης της αυτού σεβασμιότητος, είχε να εξέλθει καστορίας προς καταδίωξη του Μήτρου Βλάχου. Συνέλαβε δε όλος κατά τύχην τον Κότε αντί του Βλάχου. Άμα μαθών τη σύλληψη ταύτην, μη είπε ο Άγιος Καστορίας, έσπευσα εις τον Γαϊμακάμιν και τον παρακάλεσα να τηλεγραφήσει στον Χιλμή Πασάν και εις τον Γιλδίς ότι εγώ παρέδωκα τον Κότε και ότι ο άνθρωπός μου οδήγει το στρατιωτικό απόσπασμα όπερ τον συνέλαβεν. Τι σε ανάγκη, ρώτησα μετά πορείας, να προβείτε στο διάβημα τούτο, αφού εμείς δεν παρεδόκατε τον Κότε, ο δε Παύλος Κύρου συνόδευσε κατά διαταγή σας των στρατών για τη σύλληψη του Μήτρου Βλάχου και όχι του Κότε. Ο λόγος, μη απάντησεν, είναι απλούστατος. Ενόμισα καλόν και συμφέρον να υποφεληθώ τη συμπτώσεως ταύτης, όπως ανακτήσω την εμπιστοσύνη των τουρκικών αρχών, διότι έχω καταγγελθεί επί συνεργασία μετά του Κότε και Ελλήνων ανταρτών, υπότινος φαύλου ομογενούς κατασκόπου των ανακτόρων ονόματι Κολέτη. «Τι αυτήν, κύριε Πρόεδρε», συνεχίζει ο πρόξενος Καλλέργης προς τον Πρωθυπουργό Θεοτόκη, «εξηγήσεις τα οποία με έδωκεν ο Άγιος Καστορίας, εξηγήσεις οι οποίες δεν συμπίπτουν προς όσας πληροφορίες με μετέδωκατε για το υπαρήθμι 2419 ημετέρου εγγράφου. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η αυτού σεβασμιώτης μη απέκρυψε την αλήθεια. Ο Παύλος Κύρου, ως άλλωστε και ο ίδιος ομολόγησε, διετάχθη να οδηγήσει το στρατόν εκεί όπου βρίσκεται ο Κότε, τον οποίον εννοεί να παραδώσει τις Τούρκες ο Μητροπολίτης Γερμανός, πρώτον μεν, διότι δεν είχε πλέον εμπιστοσύνη σε αυτόν, και δεύτερον, όπως δώσει νέο δείγμα πίστεως και αφοσιώσεως εις τους Τούρκους. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε ακόμα και τις γραπτές πηγές, ακόμα και τις επίσημες γραπτές πηγές, με μια δέουσα επιφύλαξη, με την έννοια της πρόθεσης. Με αυτήν την έννοια, εγώ θα κρατούσα μια σχετική επιφύλαξη, πάντα. Ωστόσο, ας πούμε, το κείμενο είναι δεδομένο. Ναι. Και είναι ζήτημα ερμηνείας. Επειδή τότε η εποχή είναι πολύ σκοτεινή, απροσπέλαστες περιοχές, και οι μαρτυρίες περισσότερο λιγότερο είναι πάντα ιδιωτελείς. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε καμία μαρτυρία 100%. Αυτό διδάσκει ιστορία. Πρέπει να είσαι δύσπιστος απέναντι σε όλα. Όμως εξ αντικειμένου, μιλώντας, δεν μπορεί κανείς να αγγίξει το μεγαλείο του Γερμανού Καραβαγγέλη, που ήταν ένας πραγματικός μάρτυρας, και ο οποίος όταν πήγε μετά στην Κωνσταντινούπολη, μετά φεύγει, πάει στην Μικρασία, όπου στην περιοχή της Αμισού έδρασε, όπου ίδρυσε 260 σχολεία. Αλλά λένε ότι εκεί τον έστειλαν δυσμενός. Δυσμενός, τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι. Θέλω να τον καθαρίσω. Οι Τούρκοι τον έστειλαν δυσμενός, όχι εμείς. Οι Τούρκοι. Εμείς τον στείλαμε δυσμενός στην Αυστρία. Και πέθανε στην Αυστρία προς το τέλος του βίου του. Από όλα τα συμπαραμαρτούντα, τι οθεί το Γερμανό Καραβαγγέλη να μην θέλει πια άλλο τη συνεργασία με τον Κότα και να θέλει να τον παραδώσει, θα έλεγα, τη σκησή. Δεν ακολουθεί τις εντολές του σε σχέση με το Βουλγαρικό Κομιτάτο και με τους ανθρώπους που θα πρέπει να βγάλει από τη μέση. Ένα παράδειγμα είναι ότι έχει πάρει εντολή να δολοφονήσει τον Μήτρο Βλάχο που είναι ενταγμένος με τους εξαρχικούς και δεν το κάνει. Ο λόγος που δεν το κάνει είναι η φιλία τους. Ο λόγος που δεν το κάνει είναι γιατί είναι χριστιανός, σχισματικός μεν αλλά χριστιανός. Όχι, πολύ σοβαρό. Είναι, ναι, και ο λόγος που δεν το κάνει είναι γιατί είναι και μπρατίμια, είναι παρακούμπαρη. Παρακούμπαρη. Ναι. Μάλιστα. Οι Τούρκοι το συνέλαβαν στο Ζέλοβο. Ναι. Στο Ανταρκτικό, ας πούμε, το σημερινό. Στο σημερινό Ανταρκτικό, με μια ομάδα Τούρκων χωροφυλάκων, την οποία οδηγεί πάντοτε με βάση τις περιγραφές του Καλλέργη και του Χιλμή Πασά, ο Παύλος Κύρου. Και πού τον πηγαίνουνε. Και τον πηγαίνουν καταρχήν στις φυλακές Καστοριάς, και μετά από έναν ή δύο μήνες στις φυλακές του μοναστηρίου του Ατπαζάρ, όπου και εκεί θα τελειώσει την επόμενη χρονιά τη ζωή του. Ήταν πολύ δυνατός.
τον είχαν δεμένο πιστάγκωνα και μπόρεσε και έσπασε στα σκοινιά του θηρίου. Και χάθηκε. Έτρεξε. Τρέξανε αυτοί τους οποίους δεν πρόλαβαν να μπει στο παζάρι, να αναμειχθεί στον κόσμο. Και τον ξαναπιάσαν. Και τον πήγαν στην Κραμάλα. Και τι έκανε. Ανέβηκε μόνος του. Έβαλε μόνος του τη θηλιά. Και πριν κλωτσίσει το σκαμνί για να κρεμαστεί, φώναξε. Να ζει η Γκρτσία. Να ζει το Ιαλάς. Και δίνει μια κλωτσιά. Να ζει η Γκρτσία. Κι αν σας αρέσει. Αυτό το πάνσεπτο παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους στην εκκλησιά της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται γεροκρέμαση στα 1500 υψόμετρο στο Βίτσι, στο χωριό Πισοδέρι, έχει μια θέση στην κυβότητα της ιστορίας μας. Εδώ, στις 18 Οκτώβριου του 1904, τάφηκε το κεφάλι του Παύλου Μελά. Το είχαν φέρει τα παλικάρια του. Το κεφάλι του Εθνομάρτυρα, 3 χρόνια αργότερα, μεταφέρθηκε για να ενωθεί με το σώμα στην Καστοριά. Από πού έχεις μάθει την ιστορία αυτή όλη? Από τον πατέρα μου, που τη διηγείται πάνω από 45 χρόνια. Είχε έρθει εδώ πέρα επειδή γνώριζε τον προπάπου μου, που ήταν παπάς και δάσκαλος, είχε πάει στους Αγίους Τόπους και είχε βαφτιστεί Χαντζής Ιωάννης Καντζάκης. Ήρθε εδώ για να περιμένει τον προπάπου μου να έρθει και εκεί που περίμενε άρχισε να σουρουπώνει, γιατί προς απόγευμα ήρθε. Ναι. Και μαζεύτηκαν τα κοπάδια του χωριού που τα έβοσκε ένας Τουρκοαλβανός. Μήτροβλάχο το λέγανε. Ο περίφημος Μήτροβλάχος. Ακριβώς. Έμαθε ότι ήρθε κάποιος ξένος εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το σπίτι. Και έτσι έστειλε με έναν αγελαδάρι σημείωμα στους Τούρκους που ήταν το διοικητήριο στο Μακροχώρι. Τους λέει: ελάτε να πολεμήσουμε, είμαι σε αυτό εδώ το σπίτι. Επιδεικνύοντας το σπίτι που είχε έρθει ο Παύλος Μελάς. Ήρθαν οι Τούρκοι με 120 άτομα. Άκουσε τους πυροβολισμούς και νόμιζε ότι είναι τα παλικάρια του και προκαλούν τους Τούρκους. Βγήκε εκεί, αλλά μόλις αντίκρισε τους Τούρκους, το βάλε στα πόδια. Αλλά οι άσπρες κάλτσες το πρόδωσαν και έτσι το πέτυχε μια ξαφνική σφαίρα στην κοιλιά. Σαν τέτοια ώρα στο βουνό, ο Παύλος πληγωμένος, μέσα στο νερό του αυλακιού, ήταν εξαπλωμένος. «Για σύρε, Δήμο μου, πιστέ, στην ποθητή πηγή μου και φέρε μου κρύο νερό να πλύνω την πληγή μου. Δεν κλαίω τη λαβωματιά, δεν κλαίω και το βόλι, μόν κλαίω που με άφησε η συντροφιά μου όλη. Στα λαματιά το αίμα μου, για σε πατρίδα χύνω, για να έχεις δόξα και τιμή να λάμπεις σαν τον κρίνο. Παύλος Μελάς κι αν πέθανε, τα παλικάρια ζούνε, θα φέρουνε τη λευτεριά στη χώρα που ποθούμε». Ξέρω εγώ ποιος τον χτύπησε. Τούρκος ή Έλληνας? Ξέρω. Είπες κατά λάθος. Έπεσε μια του φύγια, γιατί δεν πέσαν άλλες του φύγες από τους Τούρκους? Γιατί τους αφήσαν τους άλλους? Φύγαν, λέει τα... Φύγαν οι Τούρκοι και τους αφήσαν. Χτυπήθηκε εδώ πέρα και από το... Τρύπησε το Κεμέρι. Ναι. Και από το Κεμέρι έτρεχαν λίρες και έπεσε και πέθανε. Τον θάψανε. Άλλο. Η τραγωδία αυτή να πούμε τώρα. Τον θάβουν. Και λέει ο Πίζας στον Τίνα, πήγαινε πάρτε το κεφάλι. Για να μην τον αναγνωρίσουν, γιατί θα γίνει. Δεν είναι κανένας τυχαίος κατσαπιάς αυτός. Θα γίνει ο χαμός με την Ελλάδα, με το ελληνικό κράτος. Ήταν και αξιωματικός. Ο Πίζας έδωσε μια εντολή.
του πήρε το κεφάλι και το πήγανε, τα έχεις εξιστορήσει αυτά, στην Αγία Τριάδα και από εκεί πέρα στην Αγία Παρασκευή, την προστάτηδα του Βλάχου. Μένει θαμένος εκεί, έρχονται οι Τούρκοι, λέει εδώ έπεσε ένας καπετάνιος. Νεσνάμ, δεν ξέρω. Γι' αυτό τους λέγανε νεσνάμιδες. Δεν ξέρουν, βέβαια. Δεν ξέρουν, ξέρανε, δεν θέλουν να μαρτυρήσουν. Ωραία, ξύλο, κατώ, τίποτα. Και ξαφνικά δημοσιεύεται στην Αθήνα η είδηση, οχτάστηλα, ότι σκοτώθηκε ο Μέλλας. Ξαναέρχονται οι Τούρκοι, αυτοί τι να κάνουν, του είπαν, το βγάλουν. Και πήραν το σώμα. Το πήραν το σώμα. Στα κατεβάζουν στην Καστοριά, το πτώμα, και αρνούνται να το δώσουν για ταφή. Και τότε κατεβαίνει η Καστοριά σε διαδήλωση υπό τους Τούρκους. Διαδήλωση να πάρουν το σώμα. Το πήρε ο Καραβαγγέλης, το ξενύχτησε, το εκείδευσε, περιγράφει στα γράμματά του προς τον Ιωνα Δραγούμη, τον αδερφό, της Νάτας δηλαδή, και τον εκείδευσαν και τον έθεψε έξω από το ιερό του ναού των Παμεγίστων Ταξιαρχών, έξω από τη Μητρόπολη. Εν συνεχεία αυτό το πτώμα, όταν φέραν το κεφάλι, η Νάτα πήγε και τον πήρε, το πήγαν μέσα και το θάψανε μέσα στην εκκλησία. Και όταν πέθανε η Νάτα, ζήτησε να πάει με τον Παύλο της. Παύλος Μελλάς, του Κωστή Παλαμά. Σε κλαίει λαός. Πάντα χλωρό να σχέδει το χορτάρι. Στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλιο παλικάρι. Πανάλαφρος ο ύπνος σου. Του Απρίλη τα πουλιά, σαν του σπιτιού σου να τα ακούς, λογάκια και φιλιά. Και να σου φτάνουν του χειμώνα οι καταράκτες, σαν του φεκιού αστραπόβροντα και σαν πολέμου κράχτες. Πλατιά του ονείρου μας η γη και απόμακρη. Και γέρνεις εκεί και σβείς γοργά. Ιερή στιγμή, σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και τη φέρνεις σαν πιο κοντά. Είναι φανερό ότι όλη η ιστορία με τη Μακεδονία, ενώ ουσιαστικά ο αγώνας γίνεται εναντίον των Τούρκων, γίνεται ταυτόχρονα εναντίον των Βουλγάρων. Η διαφορά ποια είναι, ότι ο Κώτας αγωνίζεται εναντίον των Τούρκων μόνο, γιατί κάνει θρησκευτικό αγώνα. Ορθοδοξία, χριστιανισμός εναντίον Ισλάμ, ας πούμε, μουσουλμάνων, ενώ ο Μελλάς έρχεται όταν πια μπλέκεται στην ιστορία η ελληνική κυβέρνηση και κάνει αγώνα πολιτικό, θα έλεγα, για να απελευθέρωση τη Μακεδονία, αλλά και από του Βούλγαρου που έχουν μπει μέσα στο παιχνίδι. Τι πρόσφερε όμως στην Ελλάδα μετά το τέλος του και όταν άρχισαν πια οι πόλεμοι του 13, του 12. Καταρχήν τον έλεγχο τη Μακεδονία και τη Θράκη, που είναι η μήτρα τη Ελλάδο από άποψη πλούτου παραγωγή, α πούμε. Έτσι. Στο Βολώνε είναι Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Είναι η Αγελάδες από όπου αρμέγει όλη η χώρα και τρώει, γιατί είναι πάμπλουτες περιοχές, η περιοχή της Πέλλας, ας το πούμε, και πάνω, και η Θράκη, είναι πάμπλουτες περιοχές. Πέραν τούτου, πάντα η μήτρα του πράγματος, η μήτρα ήταν η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη. Πολλοί λένε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν κοσμοπολίτησα, είναι κοσμοπολίτησα, αυτό. Είναι σαφώς, αλλά είναι και κάτι άλλο, το ξεχνάμε. Είναι μονίμως και αιωνίως διεκδικούμενη και από τους Βουλγάρους και από τους Αλβανούς και από τους Σέρβους και από τους Τούρκους και από τους Αυστριακούς ακόμα και από όλους. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο πολιτισμική, είναι το μήλον της Έρηδος, γιατί είναι το πιο γεωστρατηγικό σημείο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
να μην ξεχαστεί πόσοι σκοτώθηκαν, πόσοι παλέψαν για τη Μακεδονία, για τον μακεδονικό αγώνα. Ναι. Να, η ιστορία να μείνει, να τη μάθουν και τα παιδιά τώρα. Γιατί δεν τη διδάσκουν? Λίγο παραμένει 400 χρόνια να κάνεις αγώνα. Λίγο παραμένει να κρύβεσαι στα βουνά και να κάνεις άλλη γλώσσα για να μην τουρκέψεις. Θα με ακούσει κανένας Τούρκος και θα με κυνηγάει. Δεν έχει αλλάξει ποτέ τίποτα. Έτσι. Υπάρχει καλή γειτονία. Λες, αδερφέ, είμαστε φίλοι, αλλά το αυλάκι είναι εδώ. Έτσι δεν λέει η παροιμία? Μην ξεχνάς, λέει, το αυλάκι. Φίλοι είμαστε, αλλά το αυλάκι είναι εδώ. Αν περάσει το αυλάκι, είναι πρόβλημα. Λοιπόν, καλή γειτονία, ναι. Μετριοπάθεια, ναι. Συγκατάβαση, ναι. Αλλά και ταυτόχρονα υπερεγρήγορση. Γιατί ο άνθρωπος είναι ίδιος πάντα. Έτσι. Και δεν είναι θέμα κάποιου καλού ή κακού ανθρώπου. Η εξουσία καθεαυτή περιέχει τέτοιους μηχανισμούς οι οποίοι είναι ανάλλαχτοι και αιώνιοι. Όταν μια εξουσία ισχυροποιηθεί και βρει έδαφος, θα αναπτυχθεί. Πάντα. Οι λαοί είναι καλοί, όλοι οι λαοί είναι καλοί, αλλά οι υπόλοιποι δεν σταμάτησαν ποτέ. Ο Ιωάννης Δραγούμης, στο βιβλίο του «Μαρτύρων και ηρώων αίμα», γράφει: «Ο Παύλος Μελάς σκοτώθηκε στη στάτησα της Μακεδονίας ένα βράδυ το φθινόπωρο του 1904 και οι Έλληνες ξύπνησαν. Γιατί ξύπνησαν τώρα μόνο? Επειδή είναι τυφλοί και άνθρωποι και οι περισσότεροι γεννήθηκαν για να είναι και μικροί. Σπίθες κοντές είναι οι στιγμές που ξυπνούν και νιώθουν τη μετριότητα που βαρύνει επάνω τους. Σπίθα είναι όταν λέγουν: ότι ανυπόφορη που είναι η μετριότητά μου. Τέτοια μια σπίθα τους άναψε ο Παύλος Μελάς. Όσοι συνηθίζουν να συλλογίζονται, ας στοχαστούν πόσο μεγαλύτερος από τους άλλους Έλληνες έπρεπε να είναι ο Παύλος Μελάς για να καταφέρει να τους ανάψει. Και με τη σπίθα που άναψε στον καθένα, πολλοί που ήταν τυφλοί, ως τότε είδαν. Έτριψαν τα μάτια τους κάπως ξυπασμένοι και είπαν μέσα τους γιατί ντρέπονταν να το διαλαλήσουν. Ώστε υπάρχει η Μακεδονία, αφού πήγε ο Παύλος Μελάς και σκοτώθηκε γι' αυτήν. Και οι πιθέρες της νύφες και σιδουλάμ στη φύλλα.